Τι θα λέγατε σήμερα να κάνουμε μια καγκουριά και να μετατρέψουμε την τηλεόρασή μας από αυτό σε αυτό. Ο Θείος Άγγελος. Θα χρειαστούμε τα εξής. Μια τηλεόραση. Μία λεντοτενία, τα παρελκόμενά της, αυτά συνήθως βρίσκονται μέσα στη συσκευασία, αυτά τα κλιπάκια όπου θα μας βοηθήσουν να ενώσουμε την κομμένη λεντοτενία, ένα ψαλίδι, ένα κοπίδι. Πιάσ' το κοπίδι ρε φίλε, άνοιξε. Ναι. Και έναν καφέ μέτριο μεγάλα, χωρίς λακτόζη παρακαλώ, γιατί τώρα τελευταία μετά τα 24 με πειράζει λίγο η λακτόζη, με φουσκώνει κάπως έτσι. Αφού μετρήσετε πολύ προσεκτικά την τηλεόρασή σας, πρέπει να κόψετε στα σωστά σημεία τη λεντοτενία. Εδώ, η λεντοτενία κόβεται μόνο σε αυτό το σημείο. Πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξεκινήστε από τη σωστή, την αρχική πλευρά της λεντοτενίας και μετά συνεχίζετε να κόβετε πολύ προσεκτικά την υπόλοιπη. Στη συνέχεια, εάν είναι καλυμμένη με σιλικόνη, πρέπει να αφαιρέσουμε το μέρος όπου καλύπτει τα 4 πιν. Ακόμα μια φορά ο Πέτρος είχε δίκιο και το κοπίδι δεν χρειαζόταν, μπορούμε να το κάνουμε και με το ψαλίδι. Είτε τώρα είτε αργότερα θα πρέπει να ενώσουμε τα κομμάτια της λεντοτενίας με τα ειδικά κλιπάκια. Και αυτός ο τρόπος που δείχνω εδώ είναι λάθος. Θα το δείτε στην πορεία. Αφού καθαρίσουμε πολύ προσεκτικά την επιφάνεια της τηλεόρασης, ξεκινάμε να κολλάμε τη λεντοτενία πολύ προσεκτικά. Αυτά τα κλιπάκια δεν τα είχα συμπαθήσει από την πρώτη στιγμή. Είμαι σίγουρος πως υπάρχουν πολύ πιο βολικά χωρίς το καλώδιο. Εδώ ενώνουμε την άκρη της λεντοτενίας, εάν την έχουμε βάλει από τη σωστή πλευρά, και το ρεύμα. Τα 4 χρώματα των καλωδίων στα ακροφύσια των 2 άκρων πρέπει να ταιριάζουν. Πάνω στο φύς υπάρχει μια ένδειξη που πρέπει να ακολουθήσετε. Η στιγμή της αλήθειας φτάνει και... Ανάβε μόνο το πρώτο κομμάτι της λεντοτενίας. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Δεν είχα ενώσει σωστά τα κλιπάκια με τη λεντοτενία. Και αυτός εδώ είναι ο σωστός τρόπος και όχι αυτός που σας είχα πει πιο πριν, δηλαδή η λεντοτενία να μπει από κάτω. Και αφού γίνουν όλα σωστά, το τελικό αποτέλεσμα πραγματικά εκπλήσει. Και το σημαντικότερο, μην ξεχάσετε να πιείτε τον καφέ σας.